Και μόνο οι μικρασιάτες τα αγοράζαν, όχι εσύ, εγώ δεν μπορούσα να τα πάρω. Πρέπει να ήσουν από τη Μικρασία, τότε που τη διώχνανε. Και είναι τα καλύτερα κτίρια της Αθήνας, δεν πάθαν τίποτα. Ούτε με σεισμούς, ούτε με τίποτα. Δεν βλέπεις κάτι πέτρες που είναι χτισμένα, με τι πέτρες είναι. Δεν πάθαν τίποτα, δεν κουνηθήκανε καθόλου. Πουλήσαν στην κρηματική εταιρεία, τότε ήταν και η κρηματική εταιρεία και έλεγε αν δεν τα πουλήσετε θα σας τα κρεμίσουν και θα πάρετε φράγκο. Πήγα μια μέρα στην κρηματική εταιρεία και τους... Μα τι δικαίωμα λέει το λες αυτό το πράγμα. Σου λέω θέλω να τα κρεμίσουν και παλεύαμε 10 χρόνια. Παλιά μην το ψάχνεις, ήταν αριστούργιο. Αριστούργιο, σου λέω μέσα εδώ γεννήθηκα. Η παιδική ζωή ήταν πολύ ωραία εδώ. Ήταν άνετη, ελεύθερη ζωή. Στην ταράτσα ερχόταν, βάζαμε ένα πανί και κάναμε καραγκιόζι αυτά με ένα σεντόνι. Κάναμε τον καραγκιόζι, ξέρω αυτό τότε με τα ξυλάκια. Ερχόταν ένα, τότε που είμαστε τα παιδιά, ερχόταν ένα παλικάρι, γείτονας και έκανε τον καραγκιόζι και ανεβαίνω στην ταράτσα και το βλέπαμε. Γέμιζε η γειτονιά παιδιά, μπάλα, ό,τι θες παίζαμε, κρυφτό, το βράδυ μέχρι τις 12 ώρα μία τρέχαμε, δεν κοιμόμαστε. Οι φυλακές ήταν όμορφες εδώ, παίζαμε μέσα, είχαμε θυμάμαι, είχε μια βρύση εκεί στην πλατή, μέσα στις φυλακές Αβέρο, όλος αυτός ο χώρος που είναι πεισμένος ήταν κόπεδο, με δέντρα, πεύκα, τα πάντα. Είχε μια βρύση εκεί και πηγαίναμε και... Πλενόμαστε, παίζαμε σαν παιδάκια. Ήταν ένας θυμάμαι. Αγκούρτο λέγανε, ανοσμένος. Και πήγαινε εκεί και πλενόταν, έπινε νεράκι, κοιμότανε. Και τα γκρεμίσανε αυτό το πράγμα, τα το γκρεμίσανε. Είχαμε μουρλαθεί όλοι, αλλά ήταν χούντα, δεν μπορούσα να κάνουμε τίποτα. Το γκρεμίσανε, ήταν αυτό το έκτρωμα που έχουν κάνει αυτό το κτίριο. Ρωτήσαν κανέναν. Κάναμε αντιμαρτυρίες, κάναμε, δεν μας διώχνανε και με τη συνομιλία μας διώχνανε, μας δέρνανε κι αυτό. Αυτά δεν πέφτουνε με τίποτα. Με τίποτα. Ό,τι και να γίνε, δεν πειραχτήκανε. Μόνο απ' έξω είδες που φέρνουν την πέτρες κι αυτά, με τον καιρό, δεν τα διατηρούνε καθόλου. Βαράγανε από το Λυκαβητό. Το Λυκαβητό. Αυτά δεν τα βαράγανε οι ξένοι, οι Έλληνες, το Αντάρτικο που λέγαμε. Είχαν πάει στο Λυκαβητό και το βαράγανε. Εμένα ο μπαμπάς έκλειψε δύο παλικάρια εδώ στο Πατάρι. Ήταν κομμουνιστή. Σε έκλειψε το Πατάρι δύο παλικάρια. Μετά που ησυχάσαν, τα κατέβαζε, τρώγανε και αυτά. Και όταν άκουγε βασαρία η πόρτα να ανοίγει και αυτά, τα βάζε πάνω. Ένας ήταν αιώνας και ήταν και γιατρός, ένας από αυτούς. Έγινε καθηγητής μετά, πηγαίναμε και μας κοίταζε τσάμπα. Διάβαζα από μικρή, όχι τώρα που μεγάλωσα. Για βιβλία, αυτά τα βιβλία όλα διαβασμένα είναι. Γι' αυτό μπορώ και μιλάω. Αν δεν διάβαζα βιβλία, θα ξαναμιλήσω. Με αυτό το δημοτικό πήγα. Τα μισά τα χωρίς. Σε παιδιά έτσι που διαβάζουν. Έμαθα και τα αγγλικάκια μου. Εγώ σου λέω, δεν με νοιάζουν πολύ κιόλας. Μένα με νοιάζει η ζωή, φυσιολογική και... Να συνομιλήσω με τον άνθρωπό σου. Αυτό ήταν το βασικό. Αχ, Παναγία μου, κοίταξε τις φωτογραφίες που έχω. Τι έτσι κάνω αυτές τις φωτογραφίες, μπορεί να μου πεις. Αναμνήσεις. Θα τις μοιράσω. Θα πεθάνω. Πόσο θα ζήσω για να τις έχω αναμνήσεις. Και σε παντρεύω, είναι καλά. Παντρεύτηκα, άντρας μου δεν πάει, γιατί όταν ήρθε εδώ πέρα, όταν τον βλέπω εκεί πέρα, του λέω δεν έχω άλλη περιουσία, αυτό το σπίτι έχω. Και τη δουλειά μου, τη δούλευα, που κάμισα. Και αυτός που κάμισα ήταν. Αν θέλεις αυτά,
παντρευόμαστε. Όχι από αγάπη, συνηθίζω. Αν δεν θέλει, φύγει. Στρατιωτικό παλικάρι. Και του λέω, αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ θα ζήσουμε. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ θέλω εσένα, δεν θέλω το σπίτι σου. Αυτό σου λέει, ήταν ωραίος άνθρωπος, αλλά πέθανε νέος γαμμάτας, 62 χρόνια, 63. Οι άντρες είναι και πιο ευαίσθητοι από τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πιο σκληρές. Είναι πιο έντοχοι. Γιατί δεν ξέρεις, ως ψυχολογία της γυναίκας είναι έτσι που είναι πιο δυνατή. Γεννάει και όλα, αυτά όλα παίζουν ρόλο στον οργανισμό της γυναίκας. Εδώ είναι. Είμαστε έξι εδώ. Το ένα, οι τρεις είναι από το ένα πιστεριό και τρεις από το άλλο. Τι δεν ήθελα να πλύνω εγώ. Έλεγα, κυρία Κατίνα, είχα μια γιαγιά κάτι. Θα πλύνεις σήμερα. Όχι, θα πλύνω εγώ. Εσύ θα πλύνεις αύριο. Ναι, εντάξει. Έβαζα ξύλα στο καζάνι εκεί που βλέπεις και το γέμιζα νερό και έβαζα φωτιά και ζεσταινόταν το νερό και έπλαινα. Εκεί έπλαινα και τα παιδιά μου. Τα παντρεύτηκα. Όταν ήταν ο άντρας μου, ανεβαίναμε πάνω. Σου είπα και κάθομαι, πήραμε κρασάκι, πήραμε τους φίλους εκεί στο που είδες μπροστά, στην πόρτα που μπαίνουμε. Είχαμε ένα τραπεζάκι, ερχόταν οι φίλοι του, πίναμε το κρασάκι μας, το καλαμπούρι μας, τη μουσική. Αλλά ήταν όλες οι οικογένειες, ήταν δεμένες όλες μαζί, σαν αδέρφια είμαστε όλες. Ο ένας βοήθεια για τον άλλον. Αν δεν είχες εσύ, ξέρω εγώ, να πάρεις από την να ψωνίσεις, ερχόταν ο διπλωνός και σου λέει τι θέλεις, στο πάρω εγώ και το φέρνω. Λέω, ήταν μια ζωή, μην το ψάχνεις. Και μόνο που έχω μείνει είμαι εγώ. Εγώ και η κυρία Στέλλα απέναντι, 92 χρονών που είναι δίπλα μου. Όλοι οι άλλοι φύγανε. Τα παιδιά της δηλαδή, πήραν και τους γονείς μαζί και φύγανε. Δηλαδή θέλανε μπάνια. Και εγώ έβαλα, λούς. Κάνε λουζάκι στο μέρος, λοιπόν, γιατί κάνω την μπανιέρα. Σου τι, εντάξει, προοδεύει ο κόσμος, δεν μπορώ να κατακρίνω εγώ τα νέα παιδιά, προοδεύει. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Απόγευμα όταν έρθει, τα παιδάκια είναι γεμάτα από πίσω και παίζουν και τρέχουν. Αυτά τα λοδαπά που έρχονται, εντάξει, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Δεν κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Τους διώξαν και αυτούς, δεν έχουν σπίτια. Αφού είναι άδεια αυτά, γιατί να μην τα εκμεταλλευτούν. Τουλάχιστον να τα συντηρούν, μωρέ, να μην καταστρέφονται. Μην καταστρέφονται. Βλέπω τα παιδιά τώρα που. Τα εγγόνια μου βλέπουν τα πάντα, έχουν γίνει το πράγμα εκεί πέρα, κάθονται εκεί και στραβώνονται. Και ευτυχώς είναι η γειτονιά και παίζουν τα παιδάκια. Δεν είναι σαν όπως είναι τα δικά μου τα παιδιά της κόρης μου, σε πολυκατοικία. Αυτά είναι η ζωή τους. Δεν έχουν γειτονιά να πάνε να παίξουν. Κατέστρεψε εγώ για μένα, τα παιδιά τα κατέστρεψε το δίδυμα μου. Γιατί δεν αποκτούν φιλίες, πώς το λένε, να παίζουν, να κάνουν σαν παιδάκια. Εγώ τα έχω χαμένα. Στην ηλικία που είμαι, τέτοιο χάλι δεν το είχα δει στην Ελλάδα. Ούτε στο κίνημα, δεν σου είπα, ούτε στην κατοχή. Να παίρνεις 200 ευρώ και να μην μπορείς να τα βγάλεις να πας να φας. Μην λέμε τώρα. Θέλω να βοηθήσεις τα παιδιά σου, τους φτάνουν. Τα εγγόνια θέλουν κάτι, δεν σου φτάνουν, να τους πάρεις κάτι. Αν ήταν εδώ πέρα τώρα αυτά τα παιδάκια και είχε άδεια σπίτια, δεν τα βάζεις μέσα με τους γονείς. Σαν κράτης, όχι εγώ. Γιατί να είναι άδεια και να μην μπουν παιδιά και άνθρωποι να ζήσουν, να μην είναι μέσα στους δρόμους. Αυτή είναι ανθρωπιά. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι.